Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου, σπουδαία πρωτοβουλία και της εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών του σχολείου, επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν εκεί οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την προσβασιμότητα σε επίπεδο Ηρακλείου με τα όποια προβλήματα, με τις όποιες αστοχίες, με μια παθογένεια που πραγματικά προκαλεί προβληματισμό, ανησυχία και εκνευρισμό σε όλους μας. Περνάς κυρία Μαρία, έτσι είναι το μότο, είναι ο τίτλος, πραγματικά πλάνων. Δεν ξέρω, Δημήτρη, έχουμε να δείξουμε λίγο κάποια πλάνα, κάποιες εικόνες από την... Για κοιτάξτε λίγο εδώ. Άτομα με αναπηρία, συνάνθρωποι μας με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα που ανεβαίνουν καθημερινά το δικό τους Γολγοθά για να μετακινηθούν στο Ηράκλειο, την λεγόμενη έξυπνη πόλη, ευρωπαϊκή πόλη, ο καθένας όπως μπορεί να την και θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Ίσως όμως είναι μια πόλη αφιλόξενη για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο κομμάτι της κινητικότητας, για ανθρώπους με αναπηρίες. Βλέπουμε πλάνα, μια εξαιρετική δουλειά, δεν υπάρχει ράμπα, πολλοί από εμάς παρκάρουμε εκεί σε θέσεις όπου κανονικά πρέπει να περάσουν και κάνουμε δύσκολη την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και με κινητικά προβλήματα. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καλλιόπη Σελινιωτάκη, εκπαιδευτικό, και την κυρία Δώρα Αυχούδια. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά και τις δύο. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Και βέβαια μια εξαιρετική προσπάθεια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας εδώ στην ομάδα της εκπομπής. Κυρία Σελινιωτάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσω με εσάς, να μας περιγράψετε πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Αναφορικά με αυτό που πήρε την πρωτοβουλία και πώς υλοποιήθηκε. Ναι. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται έπειτα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Είδε εδώ η συνάδελφος η Δώρα το διαγωνισμό, ενημερώθηκε. Οπότε μας έβαλε στην πρίζα ουσιαστικά να συμμετάσχουμε ως σχολείο ειδικής αγωγής. Ναι. Γενικά, ο διαγωνισμός αυτός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στην εκτυχήρωση των μαθητών σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία, όπως είπατε και εσείς, μέσα από τη χαρτογράφηση του δρόμου, ουσιαστικά, που είναι κοντά στο σχολείο μας. Εμείς πήραμε τη γνωσού, τη λεωφόρο γνωσού, που πέφτει και κοντά στο σχολείο, για να δούμε αν υπάρχουν ράμπες, αν υπάρχουν πεζοδρόμια, και γενικά αν μπορεί κάποιος μαθητής με κινητικά προβλήματα να έρθει στο σχολείο. Τι διαπιστώσατε στην πολύ διαφημισμένη λεωφόρο γνωσού? Υπάρχουν πεζοδρόμια, όμως υπάρχουν προβλήματα στα πεζοδρόμια. Δηλαδή, έχουν παρκάρει αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο ή μηχανάκια, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, ή μπροστά σε ράμπες έχουν παρκάρει αυτοκίνητα. Σε σημεία που υπάρχει πεζοδρόμιο, υπάρχει διάβαση, ράμπα δεν υπάρχει για να ανέβει ουσιαστικά το καρότσι, οπότε ουσιαστικά ο κινητικά ανάπηρος χρειάζεται βοηθό, συνοδό, για να προχωρήσει. Μόνος του δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Κυρία Αυχούδια, για πείτε μας λίγο κι εσείς. Ναι. Ήσασταν αυτοί οι οποίοι είδε αυτό το διαγωνισμό από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας είναι? Ναι. Είναι με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βγήκαμε έξω με τα παιδιά. Τα παιδιά μπήκανε μέσα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είδανε τη δυσκολία που υπάρχει στην κυκλοφορία. Παρατηρήσαμε ότι γύρω από το σχολείο μας και γύρω στην περιοχή του Αγιάννη που είμαστε δεν υπάρχει κανένα πεζοδρόμιο, κανένα. Μόνο στην Γνωσού βρήκαμε πεζοδρόμια. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν πάρα πολύ. Είδανε τις δυσκολίες. Είχαμε παλιά μαθητές και τώρα έχουμε με κινητικές αναπηρίες. Και από εκεί μας ήρθε πιο πολύ, μου ήρθε με ένα ιδέα. Έχουμε και μία συνέντευξη με μία μαθήτριά μας μέσα στο διαγωνισμό, τη Μαρίνα. Με πολύ χαρά μας έδωσε συνέντευξη και μας είπε τις δυσκολίες που έχει από τις πιο μικρές, μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι τις πιο μεγάλες. Ότι δεν χωράει το αμαξίδιό της σε ένα ασανσέρ, οπότε δεν μπορεί να ανέβει πουθενά. Δεν έχει πρόσβαση, σε ελάχιστα μαγαζιά έχει πρόσβαση. Έχει γενικώς πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, κυρία Σελινιωτάκη, εγώ εκεί αυτή η φράση μου έμεινε. Ηράκλειο 2023 ναι, και δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, μόνο στη λεωφόρο Γνωσού βρήκατε. Μάλιστα.
Ναι, όλοι κάθε την δρόμοι που οδηγούν στον Άι Γιάννη, κανένα σημείο δεν έχει πεζοδρόμιο. Παρά μόνο έξω από τα σπίτια που το έχουν φτιάξει προφανώς οι ιδιώτες. Περιμένατε αυτή την κατάσταση και ως εκπαιδευτικός και ως δημότης και ως πολίτης. Γενικά, περιμένατε αυτή την έκταση του προβλήματος? Όχι, δυστυχώς όχι. Λέμε υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια, γιατί και όλοι μας που δεν έχουμε θέματα και δεν χρειάζεται να κουβαλήσουμε καρότσι. Θεωρούμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, είναι εύκολο να κυκλοφορήσεις. Όταν όμως μπήκαμε εμείς οι ίδιοι για τα παιδιά στο καρότσι και προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε τον δρόμο, συνειδητοποιήσαμε ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει διευκόλυνση για τους πολίτες που δυσκολεύονται κινητικά. Κυρία Αυχούδια, ο βασικός στόχος της συμμετοχής και της υλοποίησης του προγράμματος ποιος είναι, τι θέλετε να πετύχετε? Φαντάζομαι από τη μία κινητοποίηση του κόσμου, από την άλλη ευαισθητοποίηση των παιδιών, έτσι δεν είναι? Ναι, και επίσης θέλω να σας πω ότι στον δρόμο που βγήκαμε είδαμε δύο μερίδες ανθρώπων. Κάποιοι λέγανε ναι, κορίτσια, καλά κάνετε, μπράβο παιδιά. Οι άλλοι δεν δώσανε καμία σημασία την ώρα που εμείς ήμασταν με το καρότσι και προσπαθούσαμε να περάσουμε. Παρκάρανε εκείνη τη στιγμή μπροστά μας πάνω στη διάβαση, σαν να μην υπήρχαμε. Άρα οι πολίτες νομίζω πρέπει λίγο να αρχίσουν να ευαισθητοποιούνται, να κάνουμε τα βασικά. Και ράμπες να μην υπάρχουν, ας μην παρκάρουν στις διαβάσεις. Ας μην κλείνουν τους δρόμους. Μάλιστα, μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι είναι αρχή όμορφων πρωτοβουλειών. Καθώς κρύβεται ευαισθησία στις τάξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά έχετε και συμμάχους στα παιδιά, τα οποία ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Και πρέπει να πούμε και στα παιδιά ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ναι, σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό απόγευμα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.